Την ώρα που η ελληνική κοινωνία στενάζει από τις ανατιμήσεις και των πληθωρισμών, πεποίθηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η χώρα κατάφερε να πιάσει ή και να ξεπεράσει τους στόχους. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ρεαλιστικά αισιόδοξος για τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Καινούργιες εκτιμήσεις είναι για 5,3% ανάπτυξη φέτος και 2,1% ανάπτυξη του χρόνου. Θεωρώ ότι αυτά τα μεγέθη είναι απολύτως ρεαλιστικά, ειδικά φέτος. Υπάρχουν πρόδειλοι δείκτες, υπάρχουν εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά κυρίως της Τράπεζας Ελλάδος που ανεβάζουν τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στο 6%. Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η χώρα έχει ήδη λάβει τη μεγαλύτερη προκαταβολή, συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα υποβάλουν νέο αίτημα για δεύτερη εκταμείευση. Ο ίδιος πάντως ανέφερε ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη διαχυθεί στην αγορά, παραδέχθηκε όμως ότι η αύξηση επιτοκίων που έχει φτάσει στα μνημονιακά επίπεδα είναι μια νέα πραγματικότητα. Η Γερμανία έχει γυρίσει σε ένα κόστος δανεισμού πάνω από 2%, όταν μέχρι τις αρχές του έτους είχε αρνητικό κόστος δανεισμού. Όλη η Ευρώπη έχει σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού. Δανειζόμαστε δε, εάν βγούμε στις αγορές, περίπου με το ίδιο κόστος που έχει και η Ιταλία. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα αύξηση του κόστους δανεισμού όλων των χωρών της Ευρωζώνης, γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση, με διορατικότητα, χτίσαμε έγκαιρα ισχυρά ταμιακά διαθέσιμα, έτσι ώστε σε αναταράξεις των αγορών όπως είναι η σημερινή, να έχουμε την δυνατότητα, αν και πρέπει να επικοινωνούμε συχνά με τις αγορές, επειδή είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα πλέον, έχουμε τη δυνατότητα για τα επόμενα 2-3 χρόνια να αντέξουμε χωρίς να πηγαίνουμε στις αγορές, καλύπτοντας τις αιτήσεις χρηματοδοτικές ανάγκες. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι παίζει σημαντικό ρόλο για την κυβέρνηση, που προχωράει δύο από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία εκτελούνται αυτή την ώρα στη χώρα. Νομίζω και μόνο τα δύο έργα που είναι το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση επενδύει στην περιοχή, θέλει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδόμες. Αυτά και μόνο τα δύο έργα να αναδείξει κάποιος, αρκεί για να φανεί το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.